αντιδράσεις. Γιατί τι είναι τις αντιδράσεις με τις σχολές μου, βεβαίως. Όνομα και ιδιότητα για το σχολείο, παρακαλώ. Γιώργος Σιάκαλος, ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα, 583 παιδιά από τα διάφορα κέντρα φιλοξενίας, παιδιά προσφύγων, ξεκίνησαν την σχολική τους εκπαίδευση μέσα σε αυτές τις ειδικές δομές, τις οποίες δημιούργησε για αυτά τα παιδιά το Υπουργείο Παιδείας. Οι δομές αυτές λειτουργούν καταρχήν μέσα σε σχολικά κτίρια, δηλαδή σε σχολικές μονάδες, όπου το πρωί φοιτούνται τα παιδιά των Ελλήνων και των υπόλοιπων ντόπιων κατοίκων αυτής της χώρας. Σχεδόν σε όλα τα σχολεία τα παιδιά γίνανε δεκτά από τα υπόλοιπα παιδιά και από τους γονείς με ενθουσιασμό, λέγοντας ότι σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που είστε στο σχολείο. Υπήρχαν και μερικές λίγες μεν, αλλά φωνακλάδικες αντιδράσεις από ορισμένους γονείς, οι οποίοι προέβαλαν ως δικαιολογία για την αντίστασή τους να επιτρέψουν στα παιδιά αυτά να μπουν στα σχολεία μέσα, καταρχήν θέματα υγείας των δικών τους παιδιών και μετά μία σειρά από άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν καμία παιδαγωγική αξία. Πρέπει να πω ότι το θέμα των εμβολιασμών, το οποίο προτάχθηκε πολλές φορές, είναι ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί αν τα Ελληνόπουλα, τα οποία βρίσκονται στα σχολεία μέσα, ακολουθώντας τον νόμο, είχαν κάνει τα εμβόλια τους, τότε δεν κινδυνεύουν από κανέναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάνει εμβόλια, δεν κινδυνεύουν καν από φορείς ασθενειών. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό των εμβολίων, ότι προστατεύει τα παιδιά από οποιαδήποτε, από μια μεταδοτική ασθένεια που αν δεν είχαν κάνει εμβόλιο πραγματικά θα ήταν προβληματισμένο. Το εξηγήσαμε αυτό πολλοί και πολλές από εμάς σε πολλές συγκεντρώσεις γονείων. Είναι φανερό ότι έγινε κατανοητό από τους γονείς οι οποίοι ανησυχούσαν με ειλικρίνεια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να μιλούν για τέτοια θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου. Πρέπει να τονίσω ότι από τις αρχές της σχολικής χρονιάς πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες παιδιά προσφύγων, βρίσκονται μέσα στα σχολεία μας στις κανονικές τάξεις. Πρόκειται για τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες φιλοξενούνται στις οικογένειες Ελλήνων, αυτές είναι μερικές εκατοντάδες. Πρόκειται για τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες κατοικούν σε διαμερίσματα ή σε οικίες οι οποίες νοικιάστηκαν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από δήμους, και πρόκειται για τα παιδιά των οικογενειών που βρίσκονται στις διάφορες καταλήψεις. Εκεί πέρα δεν είχαν ούτε μία περίπτωση, πουθενά στην Ελλάδα, ούτε μία περίπτωση αντίδρασης γονέων. Εκεί δηλαδή που τα προσφυγόπουλα μπήκαν στις κανονικές τάξεις και συμμετέχουν μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά, εκεί πέρα δεν είχαν καμία αντίδραση. Εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα του ότι παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν ελληνικά και μπαίνουν σε μία ελληνική τάξη, προφανώς θα δυσκολευτούν να συμμετέχουν στο μάθημα. Εκεί πέρα το Υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρχουν φροντιστηριακά μαθήματα και ενισχυτική διδασκαλία. Δυστυχώς δεν τα είδα πουθενά μέχρι τώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο από αλληλέγγυους πολίτες, εκπαιδευτικούς και όχι μονάχα, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει παιδιά που βρίσκονται σε διαφορετικά σχολεία και σε διαφορετικές τάξεις και οι οποίοι δουλεύουν με αυτά τα παιδιά αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος, του πρωινού μαθήματος, έτσι ώστε να μπορούν να προετοιμάζονται. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέτοια παιδιά στις τάξεις δεν θα πρέπει να ανησυχούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και αν δεν έχουν τη βοήθεια που υποσχέθηκε το Υπουργείο Παιδείας, θα έχουν τη βοήθεια όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. Τώρα, το Υπουργείο Παιδείας με την επιλογή που έκανε να στείλει τα παιδιά απόγευμα και μακριά από τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα, δηλαδή να στέλνει μόνο σε κτίρια και όχι μέσα στον κόσμο της ελληνικής εκπαίδευσης, έκανε ένα λάθος κατά τη γνώμη μου. Λέει ότι αυτό το λάθος θα το διορθώσει στους επόμενους μήνες, όταν κάποια από αυτά τα παιδιά ή όλα θα ενταχθούν στις κανονικές τάξεις. Αλλά προς το παρόν πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που είχε πει ο Υπουργός Παιδείας στους Υπουργούς Παιδείας των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς, και όπου παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και δέχτηκε τα συγχαρητήρια από όλους τους άλλους υπουργούς, αυτό που παρουσίασε εκεί πέρα δεν εφαρμόζεται σήμερα. Δηλαδή εκεί πέρα είπε ότι έμφαση θα δοθεί στην διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των παιδιών, γιατί αυτή αποτελεί τη βάση για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτά που ήταν πρωτήτερα και να πάνε σε αυτή να θεμελιώσουν και την υπόλοιπη εκπαίδευσή τους. Και επίσης είχε πει ότι έμφαση θα δοθεί στη διδασκαλία των γλωσσών
εκείνων των χωρών στις οποίες θα πάνε αυτά τα παιδιά αργότερα. Κανένα από τα δύο πράγματα δεν γίνεται σήμερα και αυτό αποτελεί δυστυχία. Ελπίζω ότι σύντομα αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν έτσι ώστε να κερδίζει και τα παιδιά αυτά, να κερδίζει και η ελληνική εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε εμείς.